ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Στο καιρό εκείνο, άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού, πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας, ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Είπε δε αυτό ο Ιησούς, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημί εις ο Θεός, τας εντολάς είδας, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Ο δε είπε, ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς είπεν αυτό, έτι εν σοι λύπη, πάντα όσα έχεις πώλησον, και διάδος πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη. Ουδέ ακούσας ταύτα περίλυπος εγένετο ειν γαρ πλούσιος σφόδρα. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον είπε, πώς δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την Βασιλείαν του Θεού. Ευκοπότερο γαρεστή κάμιλον διατριμαλιάς ραφίδος εισελθεί, ή πλούσιον εις την Βασιλεία του Θεού εισελθεί. Είπον δε οι ακούσαντες, και τις δύνατε σωθήνε. Ο δε είπε, τα δύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ήπαγε πόλης όσου τα υπάρχοντα, διάδος πτωχής και δεύρω ακολούθημη. Ο Κύριος μας έλει τελείως ανεξάρτητους και ελεύθερους από κάθε τι το υλικό το γήινο, έτσι ώστε να μπορούμε να ανεβάζουμε το νου μας εις τον Θεό και να επιτύχουμε την κάθαρση του νοός δια της Θείας Χάριτος και την ένωσή μας μαζί Του. Αυτό ακριβώς που έκανε η Υπεραγία Θεοτόκος, της οποίας τα εισόδια εορτάζουμε αυτές τις ημέρες, όπως μας διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε ένα λόγο του εις τα εισόδια της Θεοτόκου. Η Υπεραγία Θεοτόκος έλαμψε μέσα στα Άγια των Αγίων, εφωτίστη, ανέβασε το νου της, ανέβαζε συνεχώς το νου της εις τον Θεό και βρίσκεται σε μία διαρκή θεωρία του Θεού και αξιώθηκε έτσι να γίνει τελεία, όπως λέγει, με τις ακρότατες αυτές θεωρίες. Και ενωθήσα με τον Θεό και ομοιωθήσα μόνη αυτή από όλους τους απαιώνους Αγίους, ετελείωσε την προς Θεόν με σητίαν για τη σωτηρία μας. Έφτασε να ολοκληρώσει την μεσητεία της για όλη την ανθρωπότητα προς τον Θεό, να μεσητεύσει δηλαδή στον Θεό για χάρη μας. Και όχι μόνο απέκτησε, λέγει, την υπερλόγων αυτήν ανάβαση του νου, αλλά και την εμεταχειρίστη ως μέσον διαλόγου μας. Η Υπεραγία Θεοτόκος εφεύρε, όπως λέει ο Άγιος ο Παλαμάς, αυτήν την μέθοδο της Θεώσεως, το να αποκολλάται από όλα τα γήινα και να ανεβάζει το νου της εις τον Θεό για της Θείας Χάριτος με μία αδιάλειπτο προσευχή και να έχει αυτή την, όπως την ονομάζει ο Άγιος, νοητή σιωπή. Και έτσι εκεί να θεάται τον Θεόν ως φως.
και να γίνεται και η ίδια όλη φως. Απέκτησε λοιπόν την υπερλόγων ανάβαση του νου, αλλά και την χρησιμοποίησε για χάρη μας. Και με την προς Θεόν παρησία της, εκατόρθωσε το μέγα και υπερμέγα της ενσάρκου οικονομίας μυστήριων. Και όχι μονάχα αυτή έγινε καθομοίωση του Θεού, αλλά έκαμε και τον Θεόν καθομοίωση του ανθρώπου. Και όχι απλώς τον έπεισε να μας σώσει και να λειτουργήσει, να ενεργήσει για μας, αλλά ασπόρος και οφορήσασα και αφράστος γεννήσασα. Η ίδια τον εκειοφόρησε χωρίς παρέμβαση ανδρός και με έναν τρόπο ανίποτο, απερίγραπτο, ακατάληπτο τον εγέννησε. Και αυτή μεν ήταν μεμορφωμένη κατά χάριν από τον Θεό, επέτυχε το καθομοίωση και έγινε κατά χάριν Θεός, γι' αυτό και ονομάστηκε και χαριτωμένη από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Η ίδια όμως εμόρφωσε τον Θεό με την ανθρώπινη φύση της, που πήρε ο Θεός λόγος εξ αυτής. Γι' αυτό και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ευαγγελίστη εις αυτήν και άκουσε και είπε εις αυτήν το χέρι και κατακλείει τον λόγο του Άγιου Ζυγόριου του Παλαμάς εις τα εισόδια της Θεοτόκου λέγοντας «Τις λαλήσει τας δυναστείας σου Παρθένε, ποιος θα μπορέσει να μιλήσει για τα μεγαλεία σου, ακουστάς ποιήσει πάσα στα συνέστη σου ο Θεόπρες Μαρία, ποιος θα μπορέσει να περιγράψει τη δοξολογία που δέχεσαι από τους αγγέλους αλλά και από όλους τους ανθρώπους, και ποιος θα μπορέσει να σε μνήσει αυσίως, σύ εχρημάτισας Θεού μήτυρ, ίνωσας τον νου σου με τον Θεό. Ένωσες όμως και τον Θεό με τη σάρκα, με την ανθρώπινη φύση. Έκανες τον Θεό Υιό ανθρώπου, Υιό δικό σου, και τον άνθρωπο Υιό του Θεού, κατά χάρη. Εφιλίωσες τον κόσμο, συμφιλίωσες τον κόσμο με τον ποιητή του κόσμου, με τον Δημιουργό. Εδίδαξας εμάς με το έργο ότι η του Θεού θεωρία, το να δει κανείς τον Θεό, δεν γίνεται εις τους Αγίους με την αίσθηση μόνο ή με τους συλλογισμούς, όπως δίδασκε ο αιρετικός ορθολογιστής από την Δύση, ο παπικός Βαλάμ, ότι μέσω της φιλοσοφίας και των συλλογισμών και του αριστοτελισμού θα μπορέσει ο άνθρωπος να δει τον Θεό. Είναι αίρεσης και πλάνη αυτό. Μόνο δια της καθάρσεως της καρδίας θεάται ο Θεός. Εάν ήταν δυνατόν με την αίσθηση ή με τους συλλογισμούς, λέει ο Άγιος ο Παλαμάς, να φτάσουμε στη θεωρία του Θεού, τότε θα είμαστε πολύ λίγο ανώτεροι από τα άλογα ζώα. Η θεωρία του Θεού γίνεται με την καθρότητα του νοός και με τη μετοχή της Θείας Χάριτος, κατά την οποία όχι με συλλογισμούς, αλλά με αίσθηση άειλων, εντρυφόμεν τα του Θεού κάλλη. Συ μας εχάρισες το να βλέπουμε και με τις αισθήσεις αυτές τον αόρατο Θεό εν ανθρώπου μορφή και να πιάνουμε ενσώματι τον απίαστον και άειλον. Έθρεψες αυτόν τον τροφέα των αγγέλων με τροφή ανθρώπινη και έθρεψες και εμάς διαμέσου του με τροφή να θάνατο. Γιατί όπως λένε οι Άγιοι, ας μην ξεχνάμε ότι το σώμα του Κυρίου μας που παίρνουμε κατά Θεία Μετάληψη και το αίμα του προέρχεται από την υπεραγία Θεοτόκο. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, μας έθρεψες με τροφή αθάνατο διαμέσου αυτού. Μας έκανες συγκατοίκους τους ανθρώπους με τους αγγέλους ή μάλλον να πούμε πιο σωστά, μας αξίασες και μεγαλυτέρω τιμόν από τους αγγέλους.
επειδή συνέλαβες θεάνθρωπον λόγων εξ Αγίου Πνεύματος και γέννησες παραδόξους και αποκατέστησες την ανθρώπινη φύση συγγενή με τη Θεία Φύση, ή ακόμα καλύτερα να το πούμε, την έκανες ομόθεο με τη Θεία Φύση. Η Παρθένος, η αληθής βασίλισσα των ευσεβών χριστιανών, μέσα εις τα Άγια των Αγίων εσήκωσε το νου της καθαρόν από όλα τα γήινα και είπε προς τον Θεό: «Ω Θεέ μου, παρακαλώσε με τούτον μου τον νου, εις τον οποίον ποτέ κανένα γήινο πράγμα δεν ανέβει. Σε παρακαλώ με αυτό το νου που δεν σκέφτηκε ποτέ τίποτε το γήινο, και παρευθείς όλη τη γη την έκανε ουρανό, και δεν έφερες νεφέλες οι οποίες και σε πολλούς άλλους Αγίους υπήκουσαν, αλλά έφερες αυτόν τον ίδιο όπου εξάγει και ανάγει τις νεφέλες εξεσχάτου της γης. Ούτε έφερες δρόσο και προσωρινή βροχή, αλλά αυτό το θησαυρό όλων των καλών των Θεών, την πηγή την αιώνιον, η οποία γεννάται από τους κόλπους τους πατρικούς, τον του Θεού Λόγων, που κάθεται υπεράνω των ουρανών, ο οποίος έφερε σε εμάς το ζωντανό είδωρ του Αγίου Πνεύματος και μας εχάρισε τροφή που μας αθανατίζει, μας κάνει αθανάτους, και ποιή τους μετέχοντας Υιούς Θεού, όχι θετούς με ψηλόν όνομα, όχι απλώς κατόνομα, αλλά με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ό,τι σαφά του δωρεάς, και την κοινωνία του Τιμίου Σώματος και Αίματος του Χριστού. Μας κάνεις Υιούς Θεού κατά χάρη, για να είμεθα ενωμένοι τόσο με το Θεό, όσο και αναμεταξύ μας. Γιατί πραγματικά αυτό είναι που μας ενώνει, η χάρις του Αγίου Πνεύματος και το σώμα και το αίμα του Χριστού, και μας καθιστά ένα, και αυτό μας δόθηκε δια της υπεραγίας Θεοτόκου. Ας φυλάτουμε λοιπόν και εμείς, αδελφοί, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δια της αγάπης την προς Θεόν και προς αλλήλους μας ένωση τάχτη. Ας μην ξεχνάμε ποτέ αυτό που οφείλουμε ο ένας τον άλλον. Μηδενή, μηδέν οφείλεται. Ημί του αγαπάν αλλήλους. Η αγάπη όμως αυτή προς τους άλλους πηγάζει, εμπνέεται, νοηματοδοτείται, ζωοποιείται. Υπάρχει εξαιτίας της αγάπης προς τον Θεό. Γι' αυτό η πρώτη εντολή που μας δόθηκε είναι να αγαπήσουμε τον Θεό, να τον δοξολογούμε και να τον ευχαριστούμε πάντοτε, και σε κάθε δυσκολία σε αυτό να καταφεύγουμε και κάθε στιγμή προς αυτό να βλέπουμε, γιατί όλα όσα γίνονται γίνονται για το καλό μας από Αυτόν. Μόνο την αμαρτία να φεύγουμε, να στεκόμαστε μακριά της, έτσι ώστε να μην προσκρούμε εις την αγάπη Του και τη φιλανθρωπία Του. Ας φυλάτουμε λοιπόν δια της αγάπης την ένωσή μας με τον Θεό, αλλά και τη μεταξύ μας. Ας βλέπουμε πάντοτε προς τον ουράνιό μας Πατέρα. Ας αφήσουμε τη γη, γιατί πλέον δεν είμεθα από την γη χωρική, χωμάτινη, όπως ο πρώτος Αδάμ, αλλά ως ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού, κατά τον Παύλο. Οι χριστιανοί δεν είμαστε πλέον όπως οι πρόχριστου άνθρωποι, χωρικοί, χωματένοι. Είμαστε εν Χριστώ αναγεννημένοι. Δεν φέρουμε την εικόνα του πρώτου Αδάμ, αλλά του δευτέρου. Είμαστε κατ' εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και πρέπει Αυτόν να αναπνέουμε και γι' αυτό να ζούμε. Ας αναβιβάσουμε την καρδία μας, λέει ο Άγιος, προς Αυτόν,
ας βλέπουμε τούτο το μέγα και παράδοξο θαύμα, δηλαδή την ειδική μας φύση, την ανθρώπινη φύση, η οποία συνδιαιωνίζει εν το Χριστό με το πυρ της αείλου θεότητος. Πλέον ενωθήκαμε με την θεότητα δια του Χριστού και εν του Χριστό, και όποιος προσωπικά ενώνεται με τον Χριστό, με τη Θεία Χάρη και τα Άγια Μυστήρια και μάλιστα με τη Θεία Μετάληψη, και αυτός θεώνεται και αυτός σώζεται. Ας δούμε λοιπόν, λέει ο Άγιος, αυτό το παράδοξο θαύμα, πως η δική μας η ανθρώπινη φύση ενώθηκε με τη θεότητα εν το Χριστό εις τους αιώνας, με το πυρ της αείλου θεότητος. Και αφού αποβάλουμε τους δερμάτινους χιτώνες, αφού αποβάλουμε τα πάθη, αφού αποβάλουμε τη ραθυμία, τη λύθη, την άγνοια, τη φιλαυτία, την προσκόλληση στα γήινα, αυτούς τους χιτώνες που για την παρακοή ενδυθήκαμε, ας σταθούμε εν γη Αγία. Δηλαδή, ας καταστήσουμε καθένας το σώμα και την καρδία μας Άγια, με την αρετή και με την προς Θεόν ακλινή θεωρία. Να μην παρεκκλίνει ο νους μας ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε προς τα κάτω, προς τα γήινα, παρά μόνο ακλινός να βλέπει προς τα άνω, προς τα ουράνια, προς τον Θεό, αδιάλειπτα με τον οφθαλμό της ψυχής να θεωρούμε την Θεία Μεγαλειότητα, να την δοξάζουμε και να την ευχαριστούμε. Ας γίνουμε Άγιοι κατά το σώμα και την ψυχή, με την αρετή και με την αδιάλειπτη θεωρία του Θεού και την αδιάλειπτη προσευχή και τη σύνεση. Ένα, όταν έλθει εν πυρή ο Θεός κατά τη Δευτέρα Παρουσία, λάβουμε παρησία προς Αυτόν, πλησιάσουμε για να φωτιστούμε και να μείνουμε παντοτινά φωτιζόμενοι εις δόξαν αυτού του ανωτάτου φωτός της Τρισιλίου και Μοναρχικοτάτης Θεότητος, ή πρέπει πάσα δόξα κράτους, τιμή και προσκύνησης, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.